Τα σκυλιά είναι γνωστά για την αγάπη του για το φαγητό και την προθυμία του να φάνε σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν είναι όλα τα ανθρώπινα τρόφιμα ασφαλή για να τα καταναλώσουν. Ορισμένε τροφέ μπορεί να είναι τοξικέ για του σκύλους και ακόμη και μια μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγεία. Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε τι 15 πιο επικίνδυνε ανθρώπινε τροφέ για του σκύλους. Από τη σοκολάτα μέχρι τα σταφύλια και τι σταφίδε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι στροφέ που μπορεί να είναι βλαβερές για το τριχωτό σα φύλλο και να τι κρατάτε μακριά του. Είναι επίση σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή του σκύλου σα. Συνεχίστε να βλέπετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτέ τι επικίνδυνε στροφέ και πώ να κρατήσετε το σκύλο σα ασφαλή. 1. Σοκολάτα. Η σοκολάτα περιέχει θεοβρομήνη, η οποία μπορεί να είναι τοξική για του σκύλου σε μεγάλε ποσότητε. Η μαύρη σοκολάτα και η μίζα χαρούχα σοκολάτα ψυσίματο περιέχουν υψηλότερα επίπεδα θεοβρομήνη από τη σοκολάτα γάλακτο. Η κατάποση σοκολάτα μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπω εμετό, διάρρεια, αυξημένη δίψα, ανησυχία, μυϊκό τρόμο και σε σοβαρέ περιπτώσει επιληπτικέ κρίσει και θάνατο. 2. Σταφύλια και σταφίδε. Τα σταφύλια και οι σταφίδε μπορούν να προκαλέσουν νεφρική ανεπάρκεια στου κύλου, ακόμη και σε μικρέ ποσότητε, η ακριβή τοξική ουσία μέσα στα σταφύλια και στι ταφίδε είναι άγνωστη, αλλά ακόμη και μία μικρή ποσότητα μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπω εμετό, διάρρια και κοιλιακό άλογο. Σε σοβαρέ περιπτώσει μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και θάνατο. 3. Κρεμμύδια και σκόρδο. Τα κρεμμύδια και το σκόρδο μπορούν να βλάψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια ενό κύλου και να οδηγήσουν σε ανεμία. Αυτέ οι τροφέ περιέχουν ενώσει που ονομάζονται οργανοσουλφοξίδια, οι οποίε μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα ερυθρά αιμοσφαίρια ενό κύλου και να οδηγήσουν σε ανεμία. Τα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανιστούν για αρκετέ μέρε, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν εμετό, διάρρεια, αναπνευστικέ δυσκολίε και λίθαργο. 4. Αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει εμετό, διάρρεια, μειωμένο συντονισμό, αναπνευστικά προβλήματα, κόμμα, ακόμη και θάνατο σε σκύλου. Ακόμη και μικρέ ποσότητε αλκοόλ μπορεί να είναι επικίνδυνε για του σκύλου και τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αργότερα. 5. Αβοκάντο. Τα αβοκάντο περιέχουν περσίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρρεια στους κύλους. Η περσίνη βρίσκεται σε όλα τα μέρη του αβοκάντο, συμπεριλαμβανομένου του καρπού, των φύλων, του φλοιού και του σπόρου. 6. Καφές, τσάι και άλλη καφέινη. Ο καφές και το τσάι μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία, γρήγορη αναπνοή, καρδιακό παλμό, μυϊκό τρόμο και σε ακραίε περιπτώσει επιληπτικέ κρίσει. Η καφέινη μπορεί να βρεθεί στον καφέ, το τσάι, τη σοκολάτα, και σε ορισμένα φάρμακα. 7. Ξηρή καρπή Οι ξηρή καρπή, ειδικά οι ξηρή καρπή μακαντάμια, μπορούν να προκαλέσουν εμετό, υπερθερμία και τρόμο στους σκύλους. Η ξηρή καρπή μακαντάμια είναι ιδιαίτερα τοξική για τους σκύλους, αλλά και άλλοι τύποι ξηρών καρπών μπορούν επίσης να είναι επιβλαβείς. Τώρα που φτάσαμε στη βέση του βίντεο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή, καθώς μας βοηθούν πολύ. 8. Λιπαρά τρόφιμα. Τα λιπαρά τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν παγκρεατίτιδα στου κύλου, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή του. Η παγκρεατίτιδα είναι μια φλεγμονή του παγκρέατο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αιμετό, διάρεια, κοιλιακό άλογο και πυρετό. 9. Κόκαλα. Τα κόκαλα μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη στο πεπτικό σύστημα ενό σκύλου ή να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό στο στόμα, το λαιμό ή τα έντερα του σκύλου. Τα μαγειρεμένα οστά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώ μπορεί να θρηματιστούν και να προκαλέσουν βλάβη στο πεπτικό σύστημα του σκύλου. 10. Μαγειρεμένη ζύμη ψωμιού. Η μαγειρεμένη ζύμη ψωμιού μπορεί να φουσκώσει το στομάχι ενό σκύλου και να προκαλέσει φούσκωμα και δηλητηρίαση από αλκοόλ. Όταν η ζύμη ψωμιού καταπίνεται, μπορεί να συνεχίσει να φουσκώνει και να ζυμώνει στο στομάχι ενό σκύλου, προκαλώντα φούσκωμα, εμετό και σε σοβαρέ περιπτώσει δηλητηρίαση από αλκοόλ. 11. Αλάτι. Το αλάτι μπορεί να προκαλέσει υπερβολική δίψα και ούρηση ή ακόμη και δηλητηρίαση από ιόντα νατρίου σε σκύλου. Μεγάλε ποσότητε αλατιού μπορούν να οδηγήσουν σε αφυδάτωση, διαταραχέ ηλεκτρολιτών και σε σοβαρέ περιπτώσει σε νεφρική βλάβη και επιληπτικέ κρίσει. 12. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Πολλοί σκύλοι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη και η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει διάρρεια και άλλε πεπτικέ διαταραχέ. Οι σκύλοι με δυσανεξία στη λακτόζη δεν έχουν την ικανότητα να χωνεύουν σωστά τη λακτόζη, ένα σάκχαρο που βρίσκεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 13. Μαγειρεμένα κόκαλα κρέατο. Τα μαγειρεμένα κόκαλα κρέατο μπορούν να θρηματιστούν και να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα ή σκυσίματα στο πεπτικό σύστημα ενό σκύλου. Τα μαγειρεμένα οστά είναι πιο πιθανό να θρηματιστούν και να προκαλέσουν βλάβη στο πεπτικό σύστημα ενό σκύλου από ότι τα ομαοστά. 14. Δαμάσκινα και ορδάκινα. Τα δαμάσκηνα και τα ροδάκινα μπορούν να προκαλέσουν εμετό και διάρρεια στους σκύλους λόγω τη παρουσίας μια τοξίνη που ονομάζεται κυανογενή γλυκοζήτη. Αυτέ οι τροφέ μπορεί επίση να προκαλέσουν απόφραξη στον εντερικό σωλήνα. 15. Τρόφιμα που έχουν γλυκανθεί με ξυλιτόλι μπορεί να προκαλέσουν ταχύα απελευθέρωση ενσουλίνη και να οδηγήσουν σε υπογλυκαιμία στου σκύλους. Μπορεί επίση να προκαλέσει υπατική ανεπάρκεια. Εξυλιτόλη είναι ένα υποκατάστατο τη ζάχαρη που βρίσκεται συνήθω σε τσίχλε χωρί ζάχαρη, καραμέλε και αρτοσκευάσματα. Όταν προσλαμβάνεται από σκύλου, μπορεί να προκαλέσει ταχύα απελευθέρωση ινσουλίνη που οδηγεί σε ταχύα πτώση των επιπέδων σαχάρου στο αίμα, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή του. Σε σοβαρέ περιπτώσει, μπορεί επίση να οδηγήσει σε υπατική ανεπάρκεια. Τα συμπτώματα τη δηλητηρία από ξυλιτόλη περιλαμβάνουν εμετό, απώλεια συντονισμού και επιληπτικέ κρίσει είναι σημαντικό να ελέγχετε το κατάλογο των συστατικών οποιασδήποτε τροφή πριν τη δώσετε στο σκύλο σα. Και αν υποψιάζετε ότι ο σκύλο σα έχει καταπιεί ξυλιτόλι, αναζητήστε αμέσω κτηνιατρική φροντίδα. Εν κατακλείδη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι ανθρώπινε τροφέ που μπορεί να είναι επικίνδυνε για του σκύλου. Από τη σοκολάτα μέχρι το αβοκάντο, ακόμη και μικρέ ποσότητε μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγεία. Είναι σημαντικό να κρατάτε αυτέ τι τροφέ μακριά από το τριχωτό σα φύλλο και να συμβουλεύεστε έναν κτηνίατρο πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή του. Να θυμάστε, ενώ τα σκυλιά μπορεί να είναι πρόθυμα να φάνε σχεδόν τα πάντα, εναπόκειται σε εμά ω υπεύθυνου ιδιοκτήτε κατοικιδίων ζώων να διασφαλίσουμε ότι καταναλώνουν ασφαλή και υγιεινή τροφή. Έχοντα κατά νου αυτέ τι πληροφορίε, μπορείτε να βοηθήσετε να διατηρήσετε το σκύλο σα ασφαλή και ευτυχισμένο. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Πετόπια. Ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο και να μάθετε κάτι καινούργιο για τον τριχωτό σα φίλο. Αν το κάνατε, Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και όπως πάντα θα θέλαμε να σας ακούσουμε, γι' αυτό αφήστε μας ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο μα.